Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καρασταμάτη, τον Ταμεία του Συλλόγου Κρητών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης Μεγαλόνησος και τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο, τον Γραμματέα του Συλλόγου. Να τους καλησπερίσω και τους δύο εδώ στην Κρήτη TV και να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δίπλα στο Τζάκι και οι δύο, ζηλεύουμε κατά κάποιο τρόπο, χιόνισε και στην περιοχή, σωστά? Σωστά. Είχαμε χιονότητες αρκετή. Γιώργο, να ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Καρασταμάτη, για να μας μεταφέρεις λίγο το σκηνικό εκεί στην περιοχή, όπου άργησε βέβαια να καταγραφούν και στην περιοχή σας αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Κοιτάξτε, από το βράδυ χτες είχαμε ξεκίνησε η χιονόπτωση πιο έντονη. Άρχισε να το πιάνει το χιόνι που λέμε. Αρχικά υπήρξαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, αντιλαμβάνεστε, αλλά σταδιακά, επειδή ήταν επίπεδο στα οι αλατιέρες, όλα τα μπουντόζες του Δήμου, είχαμε γρήγορα αποκατάσταση τουλάχιστον στις κεντρικές οδούς. Δηλαδή το πρωί που ξυπνήσαμε, οι κεντρικές οδοί στην περιοχή μας υπήρχε αποκατάσταση και εν συνεχεία μέχρι το μεσημέρι και τα στενά. Μάλιστα. Βαγγέλη, αυτή την ώρα τώρα συνεχίζει, χιονίζει ακόμα. Πώς είναι οι συνθήκες? Ρίχνει λίγο, αλλά έχει μισή. Βέβαια κρατάει το χιόνι κατά δεν το λιγουπί, αλλά είναι πιο. Μάλιστα. Γιώργο, όμορφο το σκηνικό με τον Τζάκι γενικά, δύο κριτικοί εκεί στο Τζάκι μπροστά, αλλά φαντάζομαι ζηλεύετε και λίγο την Κρήτη. Εκεί το σκηνικό είναι ιδανικό, αλλά με την τοποθεσία κάπως διαφωνείτε, είμαι σίγουρος. Αυτό είναι, γι' αυτό είμαστε στο Συλλόγο, γιατί προσπαθούμε να φέρουμε την Κρήτη εδώ πέρα, αφού δεν μπορούμε εμείς να κατέβουμε με τις δουλειές μας κάτω. Γι' αυτό και το πρωί το βιντεάκι, λέω, εκεί πέρα δεν έχουμε παίξει, πάμε να παίξουμε και εκεί. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή τώρα, σήμερα. Μας πάρετε, βγήκαν οι τελευταίες πασέτες, βγήκαν, ναι, το είδαμε, το ευχαριστούμε. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε εδώ στους κριτικούς, ποιο είναι, Γιώργο Βαγγέλη, ό,τι θέλετε εσείς? Από μένα μην το κουνήσουνε, ερχόμαστε κι εμείς. Μην το κουνήσουνε καθόλου. Έτσι ακριβώς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, προσοχή, να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι, να ξανασμίξουμε και τηλεοπτικά. Την καλησπέρα μας, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.